με μια εισήγηση που κάθε άλλο παρά πλήρης, τεκμηριωμένη και επιστημονική μπορεί να χαρακτηριστεί, η διοίκηση του επιμελητηρίου με οριακή πλειοψηφία στη συνεδρίαση της Τετάρτης αποφάσισε να προχωρήσει στη διαδικασία έγκρισης των ενεργειών της για την αγορά ακινήτου που θα στεγάσει το επιμελητήριο. Το θέμα που εισηγήθηκε η πλειοψηφία με τον πρόεδρο Δημήτρη Δημητρίου προκάλεσε πολύωρη συζήτηση αλλά κυρίως αντιδράσεις και ερωτήματα και για τη σκοπιμότητα όπως και για τη διαδικασία, αξιοποιώντας τη δυνατότητα που υπάρχει να λαμβάνονται κατά παρέκκληση αποφάσεις. Όμως η συζήτηση, πολύ περισσότερο μία απόφαση για την αγορά ενός ακινήτου εντός του αστικού ιστού, με τη διάθεση ποσού έως και 2 εκατομμυρίων από το επιμελητήριο, αναμφίβολα όπως επισημάνθηκε άλλωστε, δεν μπορεί να στηρίζεται σε μία εισήγηση που υπογράφεται από διοικητικό στέλεχος του επιμελητηρίου περί επικινδυνότητας του υφιστάμενου κτηρίου. Άλλωστε, η συζήτηση για νέο επιμελητηριακό μεγάρο κρατά χρόνια και είναι η ίδια η σημερινή διοίκηση που το 2019 έλαβε την απόφαση να προχωρήσει στη διενέργεια ενός διεθνούς αρχιτεκτονικού διαγωνισμού για την ανακατασκευή του υφιστάμενου κτηρίου. Οι επιστολές προς την αποκεντρωμένη διοίκηση και προς την περιφέρεια Ηπείρου στη συνέχεια, με τις οποίες ζήτησε τη συνεργασία και την υπογραφή προγραμματικών συμβάσεων για την αρρωγή από τις τεχνικές υπηρεσίες, είτε δεν απαντήθηκαν είτε ήταν αρνητικές. Στα χρόνια της πανδημίας το θέμα πάγωσε για να επανέλθει στη συνεδρίαση της Τετάρτης, με τον κύριο Δημητρίου να ζητά την έγκριση του σώματος. Η συνέχεια ήταν ενδιαφέρουσα, με τον Γρηγόρη Γκίκα να ζητά εξηγήσεις για το πώς προέκυψε και ποιος υπογράφει την εισήγηση ότι το υφιστάμενο κτίριο είναι επικίνδυνο, λέγοντας ότι κανείς δεν μπορεί να συνηγορήσει σε μια εισήγηση που δεν υπογράφεται από επιστήμονες. Αυτή την εισήγηση προς την Διοικητική Επιτροπή που λέτε στον πρόεδρο ότι αυτό το κτίριο είναι επικίνδυνο, μπορούμε να την έχουμε και εμείς στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Μα την έχουμε. Και πού στηρίζεται και στηρίζεται και ο πρόεδρος έτσι ώστε αυτό το κτίριο το βγάζεται επικίνδυνο. Γιατί εγώ αν ήμουν σαν την κυρία Ζιώγα, σαν την κυρία έτσι εδώ πέρα που είναι την κυρία Λένα εδώ, κυρία, έτσι, που είναι υπάλληλη, δεν θα έπαινα αύριο το πρωί στο κτίριο. Με τη δική σας εισήγηση του Διευθυντή και με τον Πρόεδρο της Διοικητικής Επιτροπής. Για να δούμε λίγο. Όταν θέλετε ένα θέμα που είναι σπουδαίο θέμα, η αγορά, καταρχήν αυτό που λέει ο Μάικς μου σωστό μου, να κάνουμε μια συμφωνία, να συζητήσουμε να αγοράσουμε ένα κτίριο. Τουλάχιστον λέει ο Πρόεδρος με μια οικονομική, όχι μελέτη, με μια απλή οικονομική τεκμηρίωση, ότι έχουμε 2 εκατομμύρια. Πάμε να αγοράσουμε ένα κτίριο. Και ποιος μου λέει εμένα ότι αυτό το κτίριο, λέω εγώ τώρα, έτσι, ερώτηση. Γιατί να είναι αυτό, για να μην κάνουμε να παίξουμε την κολοχηθιά εδώ μέσα. Και φέρατε στο προϋπολογισμό 100.000 μελέτη με δικά μας χρήματα να κάνουμε για το υπάρχον κτίριο. Πού βρίσκεται αυτή η διαδικασία και φέρετε σήμερα με αυτή εδώ την τεκμηρίωση στη Διοικητική Επιτροπή, το οποίο δεν λέτε, λέτε η Διοικητική Επιτροπή. Συμφώνησε όλη η Διοικητική Επιτροπή? Τρίτη ερώτηση. Ενώ θα περίμενε κάποιος να δοθεί μια απάντηση αν πρέπει να γίνει μια αρχιτεκτονική μελέτη ή μια μελέτη στατικότητας για το υφιστάμενο κτίριο, ο κ. Δημητρίου έκανε γνωστό πως ήδη η διοίκηση απευθύνθηκε στην αγορά ακινήτων κάνοντας μια σχετική έρευνα για την διαθεσιμότητα ακινήτων που θα μπορούσαν να αγοραστούν. Παρουσίασε μάλιστα και μια οικονομική εκτίμηση από εταιρεία ανεξάρτητων οικονομικών συμβούλων, σύμφωνα με την οποία το επιμελητήριο μπορεί για την επόμενη πενταετία να διαθέτει ετησίως ποσό πλέον των 2 εκατομμυρίων για τέτοιου είδους επενδύσεις. Τότε το δίλημα ήταν αν θα προχωρήσουμε στην ανακατασκευή του κτηρίου που έχει όντως πολλά προβλήματα, κύριε Κίκα. Το ρεύμα πέφτει παντού, δεν σηκώνει ο πίνακας. Μας το έχουν πει πολλοί ηλεκτρολόγοι που έχουν έρθει και έχουν μελετήσει το κτίριο. Τα κουφώματα είναι ίσως από όταν τα αγοράσαμε, φαντάζομαι. Δεν έχουμε τρόπο να ανέβουν τα αμαία επάνω. Αυτή τη στιγμή λοιπόν είμαστε στο σημείο να επιλέξουμε να προχωρήσουμε αυτή τη διαδικασία για το αν θα βρεθεί ένα κτίριο που θα εκπληρεί τις ανάγκες μας, θα μελετηθεί από συμβούλους μας, νομικά
μηχανικά και οικονομικά και θα επιλέξουμε σαν Διοικητικό Συμβούλιο ποια πρόταση θα είναι αυτή, αν τα χρήματα, ξαναλέω, γιατί έχω αρχίσει και φοβάμαι από πέρυσι ότι τα real estate πλέον έχουν γιγαντωθεί, αν θα μπορεί να υπάρχει τέτοιο κτίριο που να κάνει όλα αυτά που εμείς ζητάμε. Η εκτίμηση της Grand Thornton, αγαπητοί συνάδελφοι, είναι ότι μπορούν να ξοδευτούν 2.187.088,01 και να μην έχουμε καμία επίπτωση στη λειτουργία του επιμελητηρίου. Η αντιπαράθεση έφτασε στα όρια της όταν το λόγο πήρε και πάλι ο κύριος Γκίκας, που αφού διευκρίνησε πως συμφωνεί ότι είναι ανάγκη για το επιμελητήριο να αποκτήσει ένα νέο επιμελητηριακό μέγαρο, πρόσθεσε πως αυτό δεν μπορεί να γίνει με δίθεν εισηγήσεις για την επικινδυνότητα του κτηρίου και χωρίς να τηρούνται στο ελάχιστο οι νόμιμες και προβλεπόμενες διαδικασίες. Τεχνικό έργο είναι να κάνω, να γκρεμίσω και να κάνω υποστηρώματα. Αυτό είναι κάτι άλλο. Και άλλο να λέμε, φέρουμε στον προϋπολογισμό 100.000 μελέτη. Ερχόμαστε σε μια συζήτηση με τον Περιφερειάρχη, κάνουμε έναν αρχιτεκτονικό διαγωνισμό, βάζουμε τα χρήματα, φωνάζουμε την περιφέρεια. Είναι ένα σημαντικό έργο της περιφέρειας και του Περιφερειάρχη που πρέπει να το δει απέναντι στη γιαννιώτικη κοινωνία για να δούμε αν προχωράμε, αν πρέπει να προχωρήσουμε σε αγορά οικοπαίδου, αν πρέπει να αγοράσουμε και να αναγείρουμε εμείς οι ίδιοι αυτό το πράγμα και να πούμε όλοι ομόφωνα και να το κάνουμε. Ποιος είναι αντίθετος? Το να λέμε όμως σήμερα, εγώ έκανα μια επιστολή αντί για αρχιτεκτονικό διαγωνισμό, για τεχνικά έργα. Ναι, είναι το ίδιο. Ναι, έχω μια εισήγηση από τον διευθυντή, ο οποίος διευθυντής μου είπε είναι επικίνδυνο και το φέρνω σαν εισηγητική έκθεση. Το να κάνετε μια γνωμοδότηση, η οποία να μην φέρει προς το σώμα του κύριου Καρακίσιο και να κάνει έτσι και να παραπέμπει ότι κατά παρέκκληση του νόμου μπορούμε εμείς με μια επιτροπή ΑΒ αυτά τα πράγματα. Και εσείς πάρετε καταρχήν μια απόφαση να πάρουμε ένα κτίριο, το οποίο κτίριο μπορεί να είναι καλό ή μπορεί να μην είναι καλό, γιατί απευθύνθηκαμε σε 5 real estate και μας είπαν ότι έχουμε 5-10 κίνητα, αυτό δεν είναι σοβαρότητα. Ένταση υπήρξε από την αρχή της συνεδρίασης, με τον κύριο Γκίκα να κατηγορεί τον κύριο Δημητρίου ότι από τη θέση του Προέδρου ασκεί προσωπική πολιτική και ασκεί κριτική στην κυβέρνηση για αντιπολιτευτικούς και μικροπολιτικούς λόγους. Εσείς το μόνο που κάνετε είναι να κάνετε μια αντιπολίτευση. Και θα ήθελα σήμερα, και αυτό το φέρνω σαν θέμα, τη θέση του κύριου Ανδρουλάκη, που μιλάει πρώτο για την επιστροφή του 100% από τις επιχειρήσεις. Να πάρετε θέση απέναντι στο σώμα, αν συμφωνείτε. Δεύτερο, το ότι οι επιστρεπτές δεν έπρεπε να δοθούν συλλήφθη σε όλες τις επιχειρήσεις. Δεν έκρισε την αντίληψή μου αυτή η ανακοίνωση. Θα το ψάξω αύριο και θα προβώ σε... Στον Δήμο και θα προβώ σε ανακοίνωση.